Μερικές από τις διαφάνειες τις οποίες θα δείξω ίσως μοιάζουν λίγο με τις διαφάνειες του κυρίου Σοφρά, θα τις περάσω γρήγορα και θα σταθώ σε μερικές πτυχές που θα θέλω να τονίσω λίγο παραπάνω. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο ερώτημα, τι είναι οι γραπτές εξετάσεις του European Board of Urology. Είναι λοιπόν εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν όλο το φάσμα της ουρολογίας, αρκεί να σας πω ότι για να φτιάξουμε αυτές τις εξετάσεις έχει πάρα πολλή ώρα δουλειάς, διότι πρέπει αναλογικά να πούμε ότι στις 150 ερωτήσεις το 24% πρέπει να είναι ογκολογία, τόσο % παιδο-ουρολογία, τόσο % νεφρολογία, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να έχει κανείς μπροστά του 1500 ερωτήσεις και να πρέπει να επιλέγει ανάλογα με το ποσοστό για να έχει κανείς μια αντιπροσωπευτική και σωστή εξέταση. Καλύπτουν λοιπόν όλο το φάσμα της ουρολογίας, καλύπτουν και ερωτήσεις φυσιολογίας και μοριακής βιολογίας και είναι 150 ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να απαντήσει κανείς μέσα σε 2,5 ώρες. Ένα ερώτημα είναι σε ποιες γλώσσες μπορεί κανείς να δώσει τις γραπτές εξετάσεις. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το 1992, όπου συμμετείχα και εγώ και πήρα και εγώ τις εξετάσεις στην Τζένοα, ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχαν μόνο γραπτές εξετάσεις και ο κύριος Σοφράς ήταν επιτηρητής μου και τις εξετάσεις τότε τις προσφέροντο σε 9 γλώσσες. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν οι ερωτήσεις έπρεπε να μεταφραστούν από τα αγγλικά στις 9 αυτές γλώσσες και από τις γλώσσες αυτές πίσω στα αγγλικά να τις βλέπει και να τις εξετάζει ένας διαφορετικός ουρολόγος για να βλέπουμε εάν η μετάφραση έχει γίνει σωστά. Και πιστέψτε με ότι αυτή τη δουλειά, και έτσι ξεκίνησα και εγώ την ενασχόλησή μου με την πρόταση που μου είχε κάνει ο καθηγητής ο κύριος Σοφράς και ο κύριος Μπεκόπουλος, ξεκίνησα λοιπόν και εγώ τότε να μεταφράζω ερωτήσεις και παρά το γεγονός ότι ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι είχα κάνει σωστά τη δουλειά, ερχόταν η ημερομηνία των εξετάσεων τον Νοέμβριο, έβλεπα το κείμενο και πάντα υπήρχαν χοντρά λάθη σε ορισμένες ερωτήσεις και έλεγα πώς είναι δυνατόν να μου έχει ξεφύγει ένα τέτοιο λάθος. Και γι' αυτό από το 2008, και επειδή τα logistics της μετάφρασης αυτή ήταν πολύ δύσκολα, πήραμε μία απόφαση ότι οι γραπτές εξετάσεις από εδώ και πέρα θα είναι μόνο στα αγγλικά. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις στην αρχή με αυτήν την απόφαση, αλλά το σκεπτικό ήταν ότι από τη στιγμή που κάποιος διεκδικεί να πάρει τον τίτλο του Fellow of European Board of Urology, δεν είναι δυνατόν να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο εάν δεν μπορεί να διαβάσει αγγλικά. Διότι αν δεν μπορείς να διαβάσεις αγγλικά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να διαβάσεις ένα περιοδικό ή ένα ξένο βιβλίο. Και τελικά, ενώ στην αρχή νομίζαμε ότι αυτό θα επέφερε μια μεγάλη πτώση στη συμμετοχή, όπως θα δείτε σε λίγο, κάθε άλλο παρά αυτό συνέβη. Και αυτό που μπορώ να σας πω για να απαντήσω ήδη σε μια ερώτηση για το μέλλον, ότι αυτή τη στιγμή, στην τελευταία συγκέντρωση που είχαμε πριν από 20 μέρες στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον η απόφαση είναι ότι από το 2012 ή από το 2013 και οι προφορικές εξετάσεις θα είναι μόνο στα αγγλικά, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Όμως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Και αυτές οι εξαιρέσεις είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν αφομοιώσει τις εξετάσεις αυτές στην επίσημη διαδικασία για τον τίτλο της ειδικότητας της ουρολογίας. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία και η Ουγγαρία εγκατέλειψαν, και είναι εντυπωσιακό ότι δύο χώρες οι οποίες μπήκανε μέσα στην Ευρώπη τελευταίες, πόσο ανοιχτό μυαλό έχουν σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πολύ πιο πριν, και εγκατέλειψαν το δικό τους πατροπαράδοτο σύστημα και αυτή τη στιγμή σε αυτές τις χώρες οι εξετάσεις του European Board of Urology είναι οι επίσημες εξετάσεις για να πάρει κανείς την ειδικότητά του. Άρα, στις χώρες εκείνες που έχει αφομοιωθεί αυτή η εξέταση, έχουν κάθε δικαίωμα την εξέταση να την κάνουν στη δική τους γλώσσα. Άρα, οι γραπτές εξετάσεις προσφέρονται στα αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα στα πολωνικά, στα ουγγαρέζικα
και προσφέρονται και στα γερμανικά, διότι και στην Ελβετία και στην Ολλανδία, υπάρχει και η Ολλανδία εδώ πέρα, οι γραπτές εξετάσεις. Υπάρχουν δύο χώρες, Ολλανδία και Ελβετία, που μόνο οι γραπτές εξετάσεις είναι κομμάτι της επίσημης διαδικασίας. Άρα λοιπόν και σε αυτές τις χώρες οι γραπτές εξετάσεις προσφέρονται σε αυτές τις γλώσσες. Στην προφορική εξέταση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι γλώσσες είναι όλες οι γλώσσες που ξεκίνησαν τις εξετάσεις. Υπήρχε ένα πρόβλημα φέτος, διότι ζήτησε και η Τουρκία, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδικευμένων, να αρχίσει να επεκτείνεται αυτό το πράγμα. Και ακριβώς επειδή καταλήγουμε σε ένα διέξοδο ότι θα είναι αδύνατον να κάνει κανείς τελικά τις προφορικές εξετάσεις σε 28 γλώσσες, η κατεύθυνση είναι ότι σε 1-2 χρόνια οι εξετάσεις θα είναι μόνο στα αγγλικά. Εδώ πέρα ακριβώς σας εξηγώ αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Πότε γίνονται αυτές οι εξετάσεις, το γνωρίζετε όλοι, ότι οι εξετάσεις αυτές γίνονται 2 φορές το χρόνο. Μία φορά γίνεται στην Πράγα μετά το Europe Course και η άλλη φορά είναι τον Νοέμβριο, συνήθως είναι το τελευταίο ή το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις γίνονται την ίδια ώρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και οι πόλεις εκείνες στις οποίες προσφέρονται οι εξετάσεις είναι αυτές που βλέπετε εδώ πέρα κάτω και θα πρέπει σε κάθε κέντρο να υπάρχουν τουλάχιστον 5 έως 10 υποψήφοι. Δηλαδή αν έρθει η Δανία με 2 υποψηφίους, είναι υποχρεωτικό οι Δανείοι να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κέντρο με πολύ λίγους υποψήφιους. Ένα δύσκολο ερώτημα ήταν ποιος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, διότι στην αρχή ήταν ανοιχτή αυτή η διαδικασία και μπορούσε να συμμετάσχει όποιος έκανε αίτηση. Αυτή τη στιγμή επιτρέπεται στους ειδικευμένους Ευρωπαίους ουρολόγους, επιτρέπεται επίσης σε εκείνους οι οποίοι κάνουν ειδικότητα σε ευρωπαϊκά κέντρα ανεγνωρισμένα, όταν βρίσκονται στο τελευταίο έτος της ειδικότητας. Το πρόβλημα προέκυψε διότι πριν από 4, 5, 6 χρόνια αρχίσαμε να έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις και υπήρξε χρονιά που το 50% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην εξέταση ήταν, δεν το λέω ρατσιστικά, προς Θεού, αλλά σας λέω τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Από αραβικές χώρες, από το Ιράν, από το Ιράκ, από χώρες οι οποίες ήταν εκτός Ευρώπης και σιγά σιγά είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ότι αυτές οι εξετάσεις θα εξελίσσονται τελικά να είναι μη ευρωπαϊκές εξετάσεις. Επειδή δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα, έτσι όπως είναι οργανωμένο το European Board of Urology με τις γραμματείς του, να μπορούν να προσφέρουν αυτές τις εξετάσεις σε όλο αυτόν τον κόσμο, αναγκαστήκαμε πριν από 3-4 χρόνια και είπαμε ότι κάποιος ο οποίος έχει κάνει την ειδικότητά του στην Αίγυπτο μπορεί απλώς να δώσει τις γραπτές εξετάσεις και να πάρει ένα δίπλωμα, αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προφορικές εξετάσεις και να πάρει τον τίτλο του Fellow. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπήρχε ομοφωνία και θα σας πω σε λίγο μερικές ακόμα σκέψεις που υπάρχουν. Η προφορική εξέταση είναι όποιος περάσει τα γραπτά έρχεται μετά τον Ιούνιο. Φέτος οι εξετάσεις είναι στις Βρυξέλλες, στο τρίτο Σαββατοκύριακο. Και ταυτόχρονα βεβαίως οι εξετάσεις, οι προφορικές εξετάσεις στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, που είναι κομμάτι της επίσημης διαδικασίας και επίσης εκεί γίνονται προφορικές εξετάσεις. Και φέτος είναι η πρώτη φορά, επειδή ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, που στην Πολωνία θα πάνε και 50 αγγλόφωνοι υποψήφοι και θα υπάρχουν και εξεταστές που θα δώσουν τις προφορικές εξετάσεις στα αγγλικά, διότι στο ξενοδοχείο στο Βέλγιο που θα πάμε δεν χωράνε οι 303 υποψήφοι που είναι φέτος στη σειρά για να εξεταστούν. Η εξέταση περιλαμβάνει 3 θέματα, διαρκεί 55 λεπτά και αυτό που χρειάζεται είναι, θέλει ηρεμία και θέλει να αρχίσει κανείς να απαντά λογικά. Δεν πάει κανείς κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση που θα του κάνει ο εξεταστής να πει ότι θα κάνω PET scan. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις. Θέλει σιγά σιγά να ξεκινήσει κανείς με το ιστορικό, με την κλινική εξέταση, με τις εργαστηριακές εξετάσεις, με τις απεικονιστικές εξετάσεις, μετά τη διαφορική διάγνωση, μετά πηγαίνουμε στις θεραπείες
Και όταν κανείς μπορεί και έχει την ηρεμία και παρακολουθεί αυτή την εξέταση, η πλειοψηφία πηγαίνει πολύ καλά και περνάει τις εξετάσεις. Μάλιστα, υπάρχει και μια κριτική ότι περνάνε περισσότεροι από όσο θα έπρεπε. Ένα ερώτημα είναι ποιο είναι το νομικό βάρος αυτού του διπλώματος. Και η απάντηση είναι πολύ απλή, ότι αυτό το δίπλωμα αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία και την Ελβετία για το προφορικό, για το γραπτό κομμάτι, δεν έχει καμία μα καμία νομική ισχύ. Δεν μπορεί κανείς να έρθει εδώ στην Ελλάδα έτσι όπως είναι, να δείξει τον τίτλο Fellow of the European Board of Urology και να χρησιμοποιήσει αυτό το δίπλωμα για να διεκδικήσει κάτι συγκεκριμένο. Βεβαίως, οι κριτές για κάποια διαδικασία είναι πολύ πιθανόν να θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά νομικά δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το δίπλωμα σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το in-service exam. Εδώ πέρα θέλω να σταθώ, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται το Φεβρουάριο, είναι εξετάσεις που μπορεί κανείς τα τελευταία χρόνια να τις δώσει και online. Δεν είναι υποχρεωτικό να καθίσει στο γραφείο με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Και προτείνω σε όλες τις κλινικές, πάντα και τουλάχιστον όσο καιρό ήμουνα στο Σημανόγλιο, το κυνηγούσα πάρα πολύ, σε αυτές τις εξετάσεις να είναι υποχρεωτικές. Δεν πειράζει ακόμα και αν κάποιος δεν γράψει καλά. Διότι ακόμα και όταν είναι στον πρώτο χρόνο της ειδικότητάς του, είναι πιθανόν το επίπεδό του να είναι πολύ χαμηλό και να πάρει πολύ χαμηλό σκορ. Δεν πειράζει. Αυτό που κάνει κανείς είναι, δίνει και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο και τον τρίτο χρόνο και έτσι μπορεί κανείς να δει από χρόνο σε χρόνο πώς βελτιώνονται οι γνώσεις του. Οι εξετάσεις του in-service συνήθως είναι πιο δύσκολες, όχι συνήθως, είναι σίγουρα πιο δύσκολες από τις εξετάσεις που δίνονται τον Ιούνιο ή τον Νοέμβριο, συγγνώμη, διότι έχει περισσότερες ερωτήσεις μοριακής βιολογίας, περισσότερες ερωτήσεις βασικής έρευνας και ο τρόπος με τον οποίο το κάναμε στο Σημανόγλιο είναι ότι όταν έρχονται οι απαντήσεις, δεν τις δημοσιεύουμε, αλλά φωνάζαμε έναν-έναν τον ειδικευόμενο και του λέγαμε «Κώστα, Νίκο, Μαρία, εδώ πέρα έχεις πάει καλά, σε αυτό το κομμάτι, στην ογκολογία έχεις πάει καλά, εδώ δεν έχεις πάει καλά» και είναι ένα κίνητρο για όλα τα νέα παιδιά να διαβάσουν και να δώσουν περισσότερη προσοχή σε αυτά στα κενά τα οποία έχουν. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε σε αυτήν εδώ την διαφάνεια από χρόνο σε χρόνο, από το 2006 μέχρι το 2011. Με κίτρινο βλέπετε τον αριθμό των νέων ουρολόγων που δίνουν το in-service. Με κόκκινο βλέπετε τον αριθμό που δίνουν το γραπτό. Δεν έχουμε για το 2011 τη στατιστική ακόμα, όταν έγινε η διαφάνεια. Αλλά βλέπετε πόσοι συμμετέχουν στις προφορικές εξετάσεις. Και βλέπετε ότι φέτος θα έχουμε 303 υποψηφίους, που είναι ένας αριθμός ρεκόρ. Και είναι 303 υποψήφοι Ευρωπαίοι. Υπάρχει μία πολύ μικρή ομάδα αραβόφωνων υποψηφίων για φέτος, διότι όσοι έχουν περάσει τα γραπτά έχουν το δικαίωμα για κάποια χρόνια ακόμα να δώσουν και τα προφορικά και δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να τους απορρίψουμε. Αλλά σαφώς βλέπετε ότι υπάρχει μία μεγάλη αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2.680 νέους ουρολόγους στην Ευρώπη που έχουν δώσει τις εξετάσεις και από αυτούς οι 2.570 είναι από UEMS χώρες και οι 290 είναι από μη ευρωπαϊκές χώρες. Υπήρξε πρόσφατα ένα survey για τους νέους ουρολόγους, τι είναι αυτό που, τι σας απασχολεί με το ΙΜΠΟΥ και οι ερωτήσεις της πλειοψηφίας των νέων συναδέλφων οι οποίοι συμμετείχαν ήταν γιατί να δώσω αυτές τις εξετάσεις, ποια είναι η φιλοσοφία, ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτών των εξετάσεων και γιατί θα πρέπει εγώ ένας νέος ουρολόγος να μπω στη διαδικασία, να πληρώσω για να κάνω αυτές τις εξετάσεις. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, παιδιά. Ότι το ΕΜΠΟΥ, ο στόχος του είναι αυτό που είπε πριν ο καθηγητής, ο κύριος Σοφράς, είναι να εναρμονίσει τη διαδικασία της ουρολογικής εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο στόχος και μόνον αυτός. Αρκεί να σας πω ότι οι Ρώσοι υποψήφοι δεν υπάρχουν ποτέ. Γιατί? Παρά το γεγονός ότι έχουν πάνω από 5.500 ουρολόγους. Η απάντηση είναι ότι το πρόγραμμά τους είναι 2 ή 3 χρόνια. Και στους κανόνες που έχουμε βάλει, έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμμετέχουν στις εξετάσεις άνθρωποι που έχουν κάνει ειδικότητα 2 χρόνια. Και σας πληροφορώ ότι
Η τελευταία πληροφορία που έχω είναι ότι ακριβώς οι Ρώσοι οι οποίοι υφίστανται την πίεση ότι το πρόγραμμά σας στην ουρολογία δεν είναι σοβαρό, αυτή τη στιγμή είναι στην διαδικασία να εναρμονίσουν την εκπαίδευσή τους και την ειδικότητά τους στην ουρολογία και να την κάνουν όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 5 χρόνια. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια δεν θα μείνω, γιατί λίγο πολύ μας τα είπε ο κύριος Σοφράς και θα σας κουράσω. Το ΕΜΠΟΥ δεν είναι μόνο οι εξετάσεις. Υπάρχουν 4 επιτροπές για τα credits, για τις πιστοποιήσεις. Αυτή είναι η επιτροπή η οποία ακριβώς πηγαίνει στις διάφορες κλινικές και κάνει την πιστοποίηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάνει πάρα πολύ καλό σε μια κλινική η οποία ζητά να έρθει αυτή η τριμελής επιτροπή και να ελέγξει το πρόγραμμα. Ήμουνα στο Σισμανόγλιο την τελευταία φορά που ήρθανε οι συνάδελφοι και έκαναν την αξιολόγηση. Γιατί? Διότι είναι μια μοναδική ευκαιρία που έχουν οι ειδικευόμενοι της κλινικής να πούνε ανοιχτά και ανώνυμα τα παράπονά τους. Διότι σε πολλές κλινικές που υπάρχουν φρικτά παράπονα από νέους ειδικευόμενους ουρολόγους, ότι δεν εκπαιδεύονται, ότι δεν κάνουν, ότι δεν δείχνουν, κανείς δεν τολμάει να βγει και να το πει δημοσίως. Εδώ όμως, όταν έρχεται αυτή η επιτροπή στο νοσοκομείο, ξεμοναχιάζει τους ειδικευόμενους και του λένε, και λένε ανοιχτά, πες μου ποια είναι τα παράπονά σου. Και σας πληροφορώ ότι στο Σισμανόγλιο δούλεψε αυτό. Και οι ειδικευόμενοι οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη αξιολόγηση, διότι από ό,τι είδα ένα χαρτί έπεται καινούργια αξιολόγηση στο Νοέμβριο, εξέφρασαν παράπονα τα οποία ελήφθησαν υπόψη και η πιστοποίηση η οποία έγινε για 3 χρόνια είχε και ορισμένες παρατηρήσεις, πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Στην πρώτη πιστοποίηση που είχε γίνει στο Σισμανόγλιο, ο καθηγητής, ο κύριος Σοφράς, ήταν τότε εκεί, θυμάμαι ότι είχε κάνει εντύπωση στην Επιτροπή το γεγονός ότι δεν είχαμε κάμερα στο ενδοσκοπικό για να παρακολουθήσουν οι ειδικευόμενοι τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Το έγραψαν, εμείς το ζητήσαμε και αποκτήσαμε κάμερα για να βλέπουμε. Διότι μέχρι τότε, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει εσείς, όλοι εμείς εκπαιδευτήκαμε βλέποντας από τον παρατηρητή, που είναι ένας πολύ πρωτόγονος τρόπος εκπαίδευσης. Άρα, σαφέστατα, το να καλέσει κανείς και να πάρει το accreditation, εάν αυτό το δει ο διευθυντής της κλινικής με θετικό μάτι και όχι με παρεξηγησιάρικο μάτι, ποιος ήρθε εδώ να μου κάνει παρατήρηση, αλλά αν πραγματικά αγαπάει τη δουλειά του και του αρέσει, είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι, δεν θα μείνω διότι είναι ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Σοφράς. Υπάρχει, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το curriculum το οποίο πλέον κυκλοφορεί και το οποίο ακριβώς προσπαθεί να εναρμονίσει την εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τα κέντρα τα οποία έχουν πάρει το accreditation είναι το Σισμανόγλιο και του κυρίου Σοφρά. Δεν θα μπω σε αυτές τις παρατηρήσεις. Άρα λοιπόν το ερώτημα τελικά τι είναι αυτές οι εξετάσεις. Είναι μόνο εξετάσεις για να πει κανείς «Α, γνωρίζω θεωρητικά τα διάφορα θέματα της ουρολογίας». Εγώ δεν συμφωνώ. Είναι μία διαδικασία, είναι μία νοοτροπία, είναι μία φιλοσοφία ότι μέσα εδώ στην Ευρώπη για να ακουστείς, για να αποκτήσεις μία δύναμη πρέπει σιγά σιγά όλοι να μπούμε στην ίδια συχνότητα. Πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τι μέλλον έχει η Ελλάδα σαν μία μικρή χώρα μέσα στον κόσμο, ποια θα ήταν η ουρολογική της φωνή? Μέσα όμως από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία έχει κανείς δύναμη. Και σας δείχνω αυτή τη διαφάνεια, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία υπό την προεδρία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, του Φρανς Ντε Μπρόινε, από εκεί που ήταν ένα κλαμπ που μαζευόντουσαν και κάνανε εκδρομές απλώς και έλεγε ο καθένας το ψηλό του και το κοντό του, αντιγράφοντας, αυτό είναι αλήθεια, τα πρότυπα της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας, έγινε πλέον μια πάρα πολύ δυνατή εταιρεία και η δύναμή της έχει αυξηθεί. Και πώς μπορούμε αυτό να το δούμε? Δέστε μόνο τα συνέδρια. Πάνω από 10.000 άνθρωποι συμμετέχουν κάθε χρόνο. Ο αριθμός των μη Ευρωπαίων ουρολόγων που ταξιδεύουν από όλα τα άκρη της γης για να συμμετάσχουν αυξάνεται κάθε χρόνο. Όπως θα έχετε δει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, την πρώτη μέρα δίνουν το πόντιουμ στον εκπρόσωπο της ουρολογικής εταιρείας της Ασίας, της Αυστραλίας, από όλο τον κόσμο, τους ενδιαφέρει, από την Κίνα. Κάνουν ανοίγματα και αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται
και έρχονται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ο αριθμός των abstracts από διάφορες χώρες μη έξω από την Ευρώπη αυξάνεται, ο αριθμός των abstracts που παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, τα οποία τελικά δημοσιεύονται σε περιοδικά, αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, και δεν έχετε παρά να δείτε το European Urology, το οποίο ήταν ένα περιοδικό σαφώς πιο υποβαθμισμένο όταν ξεκίνησα εγώ την ειδικότητα, και δέστε το σήμερα, έχει το ψηλότερο impact factor και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό περιοδικό. Ποιο είναι το μέλλον του European Board of Urology? Αυτή τη στιγμή το European Board of Urology έχει λίγο κολλήσει στα logistics. Όπως ακούσατε πριν από τον κύριο Σοφρά, δεν έχει χρηματοδότηση. Εξαρτώμεθα από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία για το αν θα μας δώσει χρήματα ή όχι. Είπα πριν ότι έγινε μία κίνηση και αποκλείστηκαν Αιγύπτιοι, Άραβες, Ιρανοί και τέτοια. Μέσα στο European Board of Urology υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν κάθετοι εναντίον αυτής της κίνησης. Μας λένε, τι πάτε να το κάνετε, ένα ελιτίστικο κλαμπ, κέντρο Ευρωπαίων χριστιανών. Εάν εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους από άλλες κουλτούρες, άλλες χώρες και θέλουν να πάρουν τον τίτλο, είναι τιμή για αυτούς αλλά και τιμή για μας το ότι έρχονται και ζητάνε να πάρουν αυτό τον τίτλο. Και αυτό είναι αλήθεια. Και οι σκέψεις είναι στο μέλλον, εάν τα οικονομικά του ΕΜΠΟΥ βελτιωθούν και αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στα γραφεία και τα logistics αυξηθούν, να μπορεί κανείς να κάνει εξετάσεις ΕΜΠΟΥ στο Δελχή και να μαζεύονται όλοι οι Ινδοί εκεί. Είναι τιμή για το European Board of Urology το να επεκταθεί και σε άλλες υπήρους και σε άλλες χώρες. Και τέλος, να δείξω κάτι το οποίο επίσης πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει πλέον βρει το δρόμο της η διαδικασία ώστε να υπάρχουν πλέον ανεγνωρισμένα κέντρα για sub-specialty. Υπάρχουν ήδη δύο κέντρα που έχουν πάρει αυτή την αναγνώριση, του Chapel και ένα από το Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες τέσσερις αιτήσεις. Και αυτό πώς βοηθάει εσάς? Τελειώνετε την ειδικότητα και λέτε ότι εγώ θέλω να ειδικευθώ και να κάνω μία μετεκπαίδευση στην ουρογυναικολογία. Πού μπορώ να πάω, σε ποιο νοσοκομείο γίνεται ουρογυναικολογία και έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μένα? Θα μπορείτε να μπείτε στο site της ΕΜΠΟΥ και να πείτε ότι είναι ανεγνωρισμένα 3, 4, 5 κέντρα τα οποία έχουν ειδικό πρόγραμμα για ουρογυναικολογία. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Εγώ δουλεύω στο European Board of Urology από το 1993. Ήταν τιμή μου, κύριε Σοφρά, και ήταν η καλύτερη τυχή της ακαδημαϊκής μου καριέρας η ενασχόληση με το ΕΜΠΟΥ. Έχω παραιτηθεί, κύριε Χατζηχρήστου, οι εξετάσεις του Ιουνίου θα είναι οι τελευταίες εξετάσεις που είμαι chairman της Εξεταστικής Επιτροπής, διότι όπως είπατε πολύ σωστά πρέπει να γίνεται εναλλαγή. Είμαι 18 χρόνια εκεί. Ο καθηγητής Αντωνίεβιτς από την Πολωνία αναλαμβάνει από του χρόνου. Θα εξακολουθώ να συμμετέχω στις εξετάσεις συμβουλευτικά και θα σας εκμυστηρευτώ το πώς ξεκίνησε όμως η ενασχόλησή μου, που έχει ενδιαφέρον. Το 1994 εξέδωσα ένα βιβλίο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τις έκανα σαν χόμπι όταν ήμουν ειδικευόμενος. Σε κάθε κεφάλαιο, επειδή το να διαβάζω ένα βιβλίο μου ήταν αδύνατον, σε κάθε κεφάλαιο έφτιαχνα ερωτήσεις. Και τελικά έβγαλα ένα βιβλιαράκι και έβαλα μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι και τις ερωτήσεις, όπως τις θυμόμουν, από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στη Τζένοα το 1992. Τις θυμήθηκα, μόλις τέλειωσα τις εξετάσεις, έκατσα κάτω σε ένα χαρτί και έγραψα σχεδόν όλες τις ερωτήσεις. Ευτυχώς έγραφα, τις έβαλα και αυτές τις ερωτήσεις στο βιβλιαράκι και έγραψα δίπλα, αυτή είναι ερώτησης ΕΜΠΟΥ Τζένοα 1992. Ήμουνα και τόσο αφελής που αυτό το βιβλιαράκι, καλά, εκτός του ότι δεν το πούλησα το βιβλιαράκι, το έδωσα δωρεάν μέσω της ουρολογικής εταιρείας σε όλους τους ουρολόγους και έστειλα και ένα κόπι στην ΕΜΠΟΥ. Η ΕΜΠΟΥ, μόλις το είδε αυτό το βιβλίο με τις ερωτήσεις, μου έκανε μήνυση. Πήρα ένα τηλέφωνο και μου λένε, τι είναι αυτά, αυτό είναι copyright. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις τις δικές μας ερωτήσεις και να τις παρουσιάζεις σε ένα βιβλίο? Βεβαίως, ευτυχώς δεν το είχα πουλήσει και έγραφα δίπλα ότι είναι ΕΜΠΟΥ. Αλλά είναι η πρώτη μήνυση και η τελευταία μέχρι στιγμής, ευτυχώς, που έχω πάει. Με κάλεσε δικηγορικό γραφείο εκπρόσωπος να απολογηθώ. Και πάλι εδώ οφείλω το ότι ξέμπλεξα στον κύριο Σοφρά, ο οποίος ταξίδεψε, πήγε σε ένα board meeting θυελώδες. Ο καθηγητής Σρέντερ ήταν έξαλλος μαζί μου. Ποιος είναι αυτός ο απαράδεκτος Έλληνας, ο οποίος κλέβει την πνευματική μας περιουσία?
και τελικά τους έπεισε, αντί να με μηνύσουν, να με κάνουν υποχρεωτικά μέλος της ΕΜΠΟΥ, αφού λέει του αρέσει και κάνει ερωτήσεις, ας μην τον μηνύσουμε, αλλά θα τον υποχρεώσουμε να δουλέψει για την ΕΜΠΟΥ, και έτσι πέρασα 18 χρόνια στην ΕΜΠΟΥ. Ευχαριστώ πολύ.